La lente érosion des droits du travail depuis une trentaine d'années aboutit à la désintégration de l'Europe. Η διάβρωση, συνεχής διάβρωση τα τελευταία 30 χρόνια έχει οδηγήσει σε μια αποσύνθωση της κοινωνικής Ευρώπης. Θα πρέπει να αναλύσουμε την απαρχή της πολιτικής στιγμής που ουσιαστικά ξεκινάει με την κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλόκου. Πρέπει να δούμε ποια είναι η ιδεολογία του management που μεταξύ άλλων έχει ως τελικό στόχο την καταστροφή της οικονομίας. Υπάρχει ένας πόλεμος που έγινε παγκοσμίως εναντίον των κρατών και των λαών και η υπόθεση Panama Papers δείχνει να είναι ανεκδοτική εφόσον έχουμε τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία μπαίνουν στο προσκήνιο ενός θεάτρου όπου το χρήμα που δημιουργείται από την εργασία μπαίνει μέσα σε κρυφά κυκλώματα. Έχουμε την απόλυτη απελευθέρωση του δικαιώματος εργασίας που είναι το τελευταίο κομμάτι της απορρίθμισης. Και έχουμε τους Ευρωπαίους εργαζόμενους οι οποίοι μπαίνουν σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, οι πολίτες εναντίον των μεταναστών κτλ. Υπάρχει, αν θέλετε, εδώ πέρα μία υπονόμευση των δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε αρχικά μία κοινωνική διάσταση προκειμένου να δώσει το OK στη χαμηλότερη κοινωνική προσφορά και έτσι γίνεται μία κούρσα για τη χαμηλότερη επίσης δημοσιονομική προσφορά και αυτό υπονομεύει το κοινωνικό κράτος. Στη Γαλλία, η απαρχή ενός δικαίου εργασίας μπορεί να χρονολογηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε με το Συμβούλιο του Εργατοδικείου πριν από 200 χρόνια, είτε με την υιοθέτηση του πρώτου βιβλίου του Κώδικα Εργασίας το 1910. Έχουμε επίσης την ενοικιαζόμενη εργασία. Τότε άλλαξαν πάρα πολλά. Πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιτεθούν στο Συμβόλιο Ορισμένης Εργασίας. Προσπάθησαν να έχουν πολύ περισσότερες εξαιρέσεις στο νόμο. Αυτό δημιουργούσε πάρα πολλά εμπόδια στο θέμα της των απολύσεων. Παρ' όλα αυτά υπήρξε φτωχοποίηση των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν πολλά συνδικάτα με δικαιώματα τα οποία σαν το δικαίωμα της κατάρτισης μπορούσαν να διατηρηθούν ακόμα και αν αλλάζανε τον εργοδότη τους. Υπήρχε επίσης ένας λογαριασμός βαρέας εργασίας που τους ακολουθούσε. Σε όλο αυτό το διάστημα οι εταιρείες κατακαιρματίστηκαν σε διάφορα κομμάτια και έτσι έχουμε τις μικρές και τις πολύ μικρές εταιρείες, όπως είναι το παράδειγμα της Vinci, μιας εταιρείας του BTP. Ξέρετε, έχουν μείνει τώρα σαν πολύ μικρή επιχείρηση γύρω στα 150 άτομα. Λέω αυτό απλά για να σας δείξω τον κατακαιρματισμό στην Γαλλία, πώς γίνονται σαν κομφετή πολύ μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος Ολάντ είπε ότι θα κυβερνούσε με κοινωνικό διάλογο, όμως από την ώρα που πήγε στην Προεδρία, οι κυβερνήσεις έχουν απλώς πολλαπλασιάσει τους νόμους που διοργανώνουν το δίκαιο εργασίας και υπάρχουν πολλοί νόμοι οι οποίοι περνούν χωρίς το κοινοβούλιο, μόνο με διάταγμα του Προέδρου. Και κάθε φορά, όπως το ξανά είπε και ο Μανουέλ Βάλς στην Γενική Συνέλευση, ο επίσημος λόγος είναι να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους αποκλεισμένους. Όμως, όπως λέει το Συνδικάτο των Δικηγόρων, χρησιμοποιείται αυτό το πρόσχημα της μείωσης της ανεργίας προκειμένου να κάνουν όλο και πιο ευέλικτη και πιο απελευθερωμένη τη σχέση εργασίας. Υπάρχουν 300 άρθρα σε αυτόν τον νόμο Μαρκών που νομιμοποιείται η Κυριακή ως ημέρα εργασίας και υπάρχουν και άλλα άρθρα μέσα σε αυτά τα 300 που αποτελούν πεδία σημαντικά προς
αντίσταση. Θα έλεγα ότι σήμερα ο τύπος, με εξαίρεση κάποιων εφημερίδων, η τηλεόραση είναι στα χέρια 7 εκατομμυριούχων. Άρα λοιπόν, για να περνάνε τις ιδέες στον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς θα μπορέσουμε να το αντιπαρέλθουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα καταρρυπάς, ένα ολόκληρο κίνημα όπου έχουμε κάποιους συνδικαλιστές και κάποια φαινόμενα, όπως την ταινία που βγήκε που λέγεται «Ευχαριστώ αφεντικό». Όλα αυτά μας επισημαίνουν ότι πολλά πράγματα πλέον αρχίζουν να μην υπάρχουν πια. Όσον αφορά το δίκαιο της εργασίας, το Συμβούλιο του Εργατοδικείου κρίνει διάφορα θέματα εργασίας στο ιδιωτικό δίκαιο. Έχουμε κάποιους δικαστές που έρχονται από το συνδικαλιστικό κίνημα και κάποιους από την κυβέρνηση. Ήμασταν αιρετοί κατά κάποιο τρόπο από τους νομούς στους οποίους εργαζόμασταν. Υπήρχε μια ανωνυμοποίηση, όλοι ήμασταν του χώρου εργασίας, άρα η αρχή ήταν ότι επρόκειτο για άτομα τα οποία ερχόντουσαν από το χώρο εργασίας και μπορούσαν να κρίνουν την εργασία. Αυτή τη στιγμή, τώρα οι σύμβουλοι του εργατοδικείου μπορούν να είναι εργάτες, μπορούν να είναι μετριοπαθή επαγγέλματα και αυτό καταγγέλλεται από τις πολυεθνικές, δεν είναι θέμα ιδεολογίας, απλά δεν το θέλουν καθόλου οι εργοδότες. Επίσης, οι ξένοι μπορούσαν να ψηφίσουν σε αυτό. Όσοι δούλευαν είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Υπήρχαν λοιπόν συνδικάτα τα οποία σε γενικές γραμμές ήταν ιδιαίτερα αγωνιστικά και μπορούσαν να έχουν πάρα πολύ καλές, πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που δεν αρέσει καθόλου στους εργοδότες είναι ότι το 3/4 των περιπτώσεων που έρχονται στο εμποροδικείο είναι από απολυμμένους και το 75% συνήθως κερδίζουν τις υποθέσεις. Οι επιχειρήσεις επίσης έρχονται με περιστατικά στο εμποροδικείο. Δεν θα είμαστε όμως πλέον αιρετοί και αυτό είναι κρίμα και η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι λόγω των του εργατικού δικαίου και των δικαστών του εμποροδικείου υπάρχει ανεργία. Είναι σαν να λένε στους γιατρούς ότι εξαιτίας σας οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Αυτό λοιπόν που κρατάω από τον νόμο Μαρκών είναι ένα άρθρο που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση του αεροδρόμου της Νίκαιας, ένα άλλο για το να μην υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες σε επίπεδο λεωφορείων και σε επίπεδο λοιπόν του εμποροδικείου θέλουν να μην υπάρχει καν εμποροδικείο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μπορούν να έχουν πια το δικαίωμα να έρθουν στο εμποροδικείο, δεν θα μπορεί να υπάρξει διαμεσολάβηση πριν να επιλαμβάνεται το εμποροδικείο. Προσπαθούν δηλαδή να δημιουργήσουν μια ιδιωτική δικαιοσύνη που θα μπορούσε να είναι ή πριν ή χέρι-χέρι με το εμποροδικείο. Πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία επίσης στο εμποροδικείο είναι εντελώς δωρεάν. Μπορεί να έρθει κάποιος χωρίς γραπτό κείμενο, χωρίς δικηγόρο. Εγώ είμαι δικαστής εκεί για αντίστοιχα ασφαλιστικά μέτρα. Μπορεί να έρθει εκεί ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Ο εργαζόμενος, ακόμα και αν δεν ξέρει ούτε καν να διαβάζει ή να γράφει, δεν έχει δικαίωμα. Μπορεί να είναι εκεί να εκπροσωπεί τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν δεν θα υπάρχει πια, γιατί τώρα για να επιλαμβάνεται το εμποροδικείο θα πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς οι απόψεις και να υπάρχουν δικηγόροι και όλο αυτό κοστίζει τουλάχιστον από 500 ευρώ και πάνω. Τώρα, στον νόμο Ρεψάμεν υπάρχει μια άλλη διάταξη που είναι αρκετά σοβαρή. Έχει να κάνει με την μείωση των προστατευμένων εργαζομένων.
Έχουμε δηλαδή ανθρώπους που είναι οι γιατροί εργασίας και τα λοιπά. Δεν υπάρχει το δικαίωμα να τους απολύσουμε. Για τους προστατευόμενους εργαζομένους, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εκείνοι προσκομίζουν τα έγγραφα που επιτρέπουν στο εμπορωδικείο να καταδικάσει τον εργαζόμενο. Μπορεί να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο. Εμείς προσπαθούμε να... Μετά από τα διατάγματα που έχουν ληφθεί, υπάρχει τουλάχιστον μείωση 30% αυτών των προστατευόμενων εργαζομένων. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει πια αυτό εμπορωδικείο, υπάρχουν 14.000 προστατευόμενοι εργαζόμενοι αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που δεν θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν στο εμπορωδικείο. Αυτό αλλάζει λοιπόν και κάνει μια εταιρεία το μαύρο κουτί. Θέλω επίσης να σας μιλήσω λίγο για τον νόμο ΕΛΕΚΟΜΡΗ που επίσης κυρώθηκε όχι μέσω του Κοινοβουλίου αλλά με διάταγμα. Εάν δεν δεχθούμε μία αλλαγή ενός συμβολαίου που θα μπορούσε να λέει, για παράδειγμα, ότι φεύγουμε από τη Μεσσαλία και πάμε στην Τουλούζη για δουλειά, τότε το άτομο θα μπορεί να απολυθεί όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για προσωπικούς λόγους, άρα δεν θα υπάρχουν πλέον οι αποζημιώσεις, ούτε ο έλεγχος του δικαστή και το συμβόλαιο εργασίας γίνεται ένα παλιόχαρτο. Επίσης, στην Γαλλία, αν υπήρχε μια θεατρική που δεν πήγαινε πολύ καλά, αλλά πήγαινε καλά η πολυεθνική, και συνήθως οι πολυεθνικές έχουν κάποιους μηχανισμούς που παίρνουν τα χρήματα από τις θεατρικές, είτε πρόκειται για την Google, για την Amazon κτλ. Ποτέ δεν πληρώνουν φόρους στη Γαλλία. Είχαμε προσπαθήσει μέσω του ανώτατου δικαστηρίου να... μπορούμε να βλέπουμε μία θυγατρική σαν μία οντότητα στην χώρα και δεν θα μπορούσαν να έχουν κερδιθεί μάχες αν δεν υπήρχε το εμπορωδικείο πάνω σε αυτό. Μάλιστα, μια απόφαση εφετίου των Βερσαλιών λέει ότι θα πρέπει να δώσουν μια αποζημίωση σε 683 εργαζομένους οι οποίοι είχαν απολυθεί αδίκως. Ο νόμος παλαιότερα είχε να κάνει με τον με την πιο ευνοϊκή ρήτρα ή διάταξη που ίσχυε για τον εργαζόμενο, ενώ τώρα αυτό δεν θα ισχύει πια, δεν θα μπορούμε να πάρουμε, έχει καταργηθεί αν θέλετε αυτή η αρχή της καλύτερης, της πιο ευνοϊκής αντιμετώπισης ή της πιο ευνοϊκής διάταξης. Αυτά, έρχομαι λιγάκι στο συμπέρασμά μου. Για το λόμπι το εργοδοτικό, θα πρέπει να υπάρξει μια αποσύνθεση του προστατευόμενου δικαιώματος εργασίας, μια αποδυνάμωση των συνδικάτων. Τους έχουν πλέον αρνηθεί όλους τους συνδικαλιστές, τους έχουν κατηγορήσει για όλα τα άσχημα πράγματα και για ό,τι δεν πηγαίνει καλά. Και τώρα με την απειλή της απώλειας θέσεων εργασίας, μείωσης μισθών κτλ. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κώδικα εργασίας για κάθε διαφορετική επιχείρηση, αλλά σε ποια συσχέτιση δυνάμεων.